Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων, Ζωραν Τζάεφ, πραγματοποιήσε ο Αλέξη Τσίπρα, όπου έγινε εκτεταμένη αναφορά στη Συμφωνία των Πρεσπών και την υπόσχεση του Πρωθυπουργού Κυριακού Μητσοτάκη να περάσει πάση θυσία τα πρωτόκολλα συνεργασία στη Βουλή. Ο Κυριακό Μητσοτάκη ουσιαστικά θα βάλει τη σφραγίδα στη Συμφωνία των Πρεσπών, αφού χωρί τα πρωτόκολλα δεν μπορεί ουσιαστικά να πάρει σάρκα και οστά. Άρα, ο κύριο Μητσοτάκη κάνει στροφή 180 μοιρών σε σχέση με αυτά που έλεγε προεκλογικά. Συγκεκριμένα, αναφερόμενο στα τρία μνημόνια συνεργασία, ο Ζωραν έκανε λόγο για υπόσχεση από τον Κυριακό Μητσοτάκη, τονίζοντα χαρακτηριστικά. Τα τρία μνημόνια συνεργασία με τη χώρα μου φέρνουν μόνο χαρά. Το ένα είναι για την επιτήρηση του FIR των Σκοπίων στο πλαίσιο του ΝΑΤ. Το δεύτερο είναι για τη στήριξη τη ευρωπαϊκή προοπτική τη χώρα. Και το τρίτο είναι για την οικονομική συνεργασία. Άλλωστε, η Συμφωνία των Πρεσπών σηματοδοτεί μια στρατηγική εταιρική σχέση. Ο Πρωθυπουργό των Σκοπίων προσέθεσε επίση ότι η συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί μοντέλο επίλυση διαφορών, διότι αποδεικνύει πώ άνθρωποι που κοιτούν στο μέλλον μπορούν να προχωρήσουν αδιαφορώντα για το πολιτικό κόστο. Κατά τη συζήτηση που είχαν, ο Αλέξη Τσίπρα υπογράμμισε τη σημασία που έχει η διμερή συνεργασία να μην περιοριστεί στην οικονομία, αλλά να αποκτήσει στρατηγική διάσταση. Δηλαδή, να κυρωθούν τα μνημόνια άμεσα, να πραγματοποιηθεί ανώτατο Συμβούλιο Στρατηγικής Συνεργασίας και να υπάρξει πρόοδος, ειδικά σε σχέση με τα εμπορικά σήματα. Όπως και να προχωρήσουν οι αλλαγές στα σχολικά βιβλία, ειδικά σε σχέση με την αρχαία Ελλάδα, καθώς εκκρεμούν από τον Ιούλιο του 2019. Από την πλευρά του, ο Ζοραντζάεφ υπερθεμάτισε για την ανάγκη υλοποίηση των μνημονίων, για τα οποία η κυβέρνησή του υποστηρίζει πω έχει ήδη κάνει συγκεκριμένα βήματα. Τόνισε τέλος ότι αν δεν προχωρήσει η ενταξιακή προοπτική των Σκοπίων, θα υπάρξουν επιπτώσει για τη σταθερότητα όλης τη περιοχή.